κάποια πράγματα που δεν ισχύουν και είναι πολύ προβληματικά. Είναι προβληματικά, δεν ξέρουμε αν ισχύουν. Όχι, είναι προβληματικά γιατί νομίζω θα μας δημιουργήσουν προβλήματα. Για να υπάρχει αυτή η σταθερότητα που λέτε, είναι προφανές ότι υπάρχουν κάποια καλύτερα οικονομικά νέα και πώς θα ήταν, δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, όταν έχουμε 4 χρόνια ύφεση. Κάποτε θα πατώσει αυτό το πράγμα. Για να υπάρχει ουσιαστική βελτίωση όμως, για να το καταλάβει ο κόσμος, θα πρέπει να είναι βιώσιμο το χρέος. Γιατί αν δεν είναι βιώσιμο το χρέος, ο κόσμος δεν θα επενδύει, δεν θα αλλάξει το οικονομικό κλίμα, δεν θα υπάρχει αυτή η ανακούφιση. Αν ο κόσμος δηλαδή δεν καταλάβει ότι η Ελλάδα άλλαξε σελίδα και είναι βιώσιμο αυτό το χρέος, δεν θα αλλάξει. Και αυτή η πρόταση των Γερμανών να πάει πίσω με 40 χρόνια, αυτό δεν θα είναι βιώσιμο. Σας το λέω. Δηλαδή, στην αποπληρωμή. Ναι, για το θέμα μιλάμε. Του δανείου έχει αποκλειστεί. Γιατί θα είναι. Αυτό, από την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι, κύριε Τραγκάκη. Η πρόταση που εγώ ξέρω ότι είναι στο τραπέζι δεν είναι η επιμήκυνση. Δεν θα για τον χρόνο είναι αυτό που λέει. Και η μείωση του επιτοκίου. Η μείωση του επιτοκίου. Δηλαδή η επιμήκυνση με τη μείωση. Κούρεμα θα υπάρξει. Το ποσό όμως τα 320 δις θα παραμείνουν. Θα παραμείνει το ποσό αυτό. Το χρέος δεν θα μειωθεί. Μα δεν είναι το επιτόκιο όπως βλέπουμε. Ναι, αλλά στα 50 χρόνια η δόση την οποία θα πρέπει να δίνουμε ετήσια είναι ακάστα πολύ. Εσείς λέτε να το κάνει βιώσιμο το χρέος. Αυτό είναι το βασικό, κύριε Τραγκάκη. Αν το κάνει βιώσιμο, θεωρείτε να το πείτε. Εγώ ως οικονομολόγος μπορώ να σας πω ότι δεν θα είναι βιώσιμο αυτό το χρέος και θα είμαστε στην ίδια κατάσταση. Και σε αυτή την κατάσταση. Μα και εσείς δεν λέγατε ότι θα πρέπει να πάει με τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ναι. Όχι, λέγανε και για επιμήκυνση. Όχι, επιμήκυνση λέμε, και αποπληρωμή. Όχι, εμείς λέμε διαγραφή μεγάλου μέρους. Δεν γίνεται. Λέτε επιμήκυνση και διαγραφή εσείς. Δηλαδή στην επιμήκυνση προσθέτετε τη διαγραφή. Για το υπόλοιπο χρέος. Διαγραφή του επαχθούς. Εκεί ρωτάτε τώρα ποιο είναι το επαχθές. Με διακόπτετε συνέχεια και εγώ δεν σας διάκοψα ούτε μια φορά όμως. Και έχω μιλήσει και το λιγότερο νομίζω. Το δεύτερο. Θα μιλήσετε αρκετά. Το δεύτερο να σας πω. Ότι όταν είσαι στον πάτο. Οι αλλαγές που λέει ο ΣΑ, που δεν είναι δικές μου αλλαγές, θα ήθελα άλλες διαρθωτικές αλλαγές ως αριστερός, δεν θα δουλέψουν. Όταν η οικονομία είναι στον πάτο, ό,τι και να κάνεις από τη μεριά της προσφοράς, αν δεν δώσεις την πρώτη όθηση από τη μεριά της ζήτησης, είτε είναι τις αλλαγές που θέλω εγώ να κάνω εγώ, είτε αυτές που θέλει να κάνει ο κ. Τραγκάκης, είτε αυτές που θα θέλει να κάνετε εσείς, δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Γιατί δεν είναι το κλίμα μάλιστα. Τέτοιο. Άρα πρέπει πρώτα να δεις σαν μια κοινωνία πώς βοηθάς τους πιο φτωχούς και αντιμετωπίζεις την ανθρωπιστική κρίση. Πώς αρχίζεις να ρίχνεις ένα χρήμα και μετά να συζητήσω αν έχει δίκιο η κυβέρνηση ή εγώ. Πολύ σύντομα κύριε Κουτσούκο γιατί δεν προλάβει.